Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Μαθηματικά για σήμερα και θα μιλήσουμε για σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για να μιλήσω για σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών, θα πρέπει πρώτα να έχω κατανοήσει ακριβώς την αξία θέσης του κάθε ψηφίου. Σε προηγούμενο βίντεο έχουμε μιλήσει αναλυτικά για την αξία θέσης του κάθε ψηφίου. Μπορείτε να το συμβουλευτείτε όποια στιγμή θέλετε. Όταν τώρα έχω να συγκρίνω δύο φυσικούς αριθμούς, δηλαδή δύο θετικούς ακέραιους, τα πράγματα είναι αρκετά εύκολα. Ειδικά όταν οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός ο οποίος έχει ψηφία μεγαλύτερης αξίας. Για παράδειγμα, ένας αριθμός ο οποίος έχει εκατοντάδες θα είναι μεγαλύτερος από έναν αριθμό ο οποίος ξεκινάει από τις δεκάδες. Το θέμα τώρα είναι τι γίνεται με τους δεκαδικούς αριθμούς ή με το δεκαδικό μέρος αριθμών. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα κολπάκι με το οποίο δεν θα κάνουμε ποτέ λάθος. Στο τέλος του δεκαδικού αριθμού, μετά το κόμμα δηλαδή, μπορώ να βάλω όσα μηδενικά θέλω. Γιατί δεν έχουν καμία αξία. Εγώ θα προσθέτω μηδενικά με τέτοιο τρόπο ώστε οι αριθμοί που συγκρίνω να έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Τότε θα μπορώ να το συγκρίνω με ευκολία και δεν θα μπερδεύομαι ποτέ. Πάμε στο χαρτάκι μας όμως να τα δούμε όλα αναλυτικά στην πράξη και να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα. Περνάμε στο χαρτάκι μας λοιπόν και πάμε να δούμε πώς γίνεται η σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών. Στα δύο πρώτα παραδείγματά μας θα έχουμε φυσικούς αριθμούς, στη συνέχεια θα περάσουμε σε δεκαδικούς. Όταν οι αριθμοί είναι φυσικοί, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Εδώ έχουμε δύο μονοψήφιους αριθμούς, 9 και 4. Και το 9 και το 4 είναι μονάδες, οπότε προφανώς μεγαλύτερο είναι το 9, που είναι και το μεγαλύτερο νούμερο. Στη συνέχεια έχω να συγκρίνω το 9 με το 13. Το 9 είναι μονάδες. Στο 13 έχω 3 μονάδες και 1 δεκάδα. Εφόσον ο δεύτερος αριθμός μου είναι διψήφιος, δηλαδή εκτός από μονάδες έχει και δεκάδες, δεν χρειάζεται να σκεφτώ τίποτα άλλο, είναι μεγαλύτερος. Στη συνέχεια περνάμε σε δεκαδικούς αριθμούς και για την ακρίβεια σε δεκαδικούς οι οποίοι έχουν μηδενικό ακέραιο μέρος, δηλαδή δεν έχουν καθόλου ακέραιο μέρος. Για να συγκρίνω τους δεκαδικούς μου αριθμούς, θα πρέπει πάντα να θυμάμαι κάτι. Θα πρέπει να έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Αν ακολουθήσετε αυτόν τον τρόπο, δεν θα κάνετε λάθος ποτέ. Στο πρώτο παράδειγμα έχω το 0,2 και το 0,6 και το ένα και το άλλο φτάνει μέχρι τα δέκατα. Εφόσον έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων, η σύγκριση είναι εύκολη. 0,2, 0,6, το 6 είναι μεγαλύτερο από το 2, άρα το 0,6 μεγαλύτερο από το 0,2. Προσοχή τώρα, η παγίδα έρχεται στο επόμενο παράδειγμα. Το 0,14 έχει δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το 0,6 έχει μόνο ένα. Στο 0,14 έχω 1 δέκατο και 4 εκατοστά. Στο 0,6 έχω 1 δέκατο. Για να τα συγκρίνω θα πρέπει να έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Πώς θα το κάνω τώρα αυτό, προσθέτοντας μηδενικά στο τέλος. Σας είπα και στο θεωρητικό μέρος ότι μετά το κόμμα, στο τέλος ενός αριθμού, μπορώ να βάλω όσα μηδενικά θέλω ή να τα διαγράψω γιατί δεν έχουν καμία αξία. Οπότε τώρα δεν έχω να συγκρίνω το 14 με το 6, αλλά έχω να συγκρίνω το 14 με το 60, γιατί και οι δύο αριθμοί έχουν δέκατα και εκατοστά. Το 60 είναι μεγαλύτερο από το 14, άρα και το 0,6 είναι μεγαλύτερο από το 0,14. Με την ίδια λογική θα κάνω τη σύγκριση και δίπλα. Έχω το 0,4 και το 0,4000. Στην περίπτωση αυτή έχω δύο επιλογές. Ή να πάω στο 0,4 και να βάλω μηδενικά στο τέλος ή να αφαιρέσω τα μηδενικά από το τέλος του 0,4000. Όποια τακτική και αν ακολουθήσω, το αποτέλεσμά μου θα είναι το ίδιο, γιατί έχω να συγκρίνω ουσιαστικά το 0,4 με το 0,4. Οπότε η αριθμή μου αυτή είναι ίση. Με την ίδια λογική συνεχίζω και από κάτω, 0,678 και 0,8. Τρία δεκαδικά ψηφία στην πρώτη περίπτωση, δέκατα εκατοστά χιλιοστά, ένα δεκαδικό ψηφίο στη δεύτερη. Ενώ με την πρώτη ματιά θα έλεγα ότι το 671 είναι μεγαλύτερο από το 8, αυτό θα ήταν τελείως λάθος, γιατί για να τα συγκρίνω όπως σας είπα θα έπρεπε να προσθέσω δύο μηδενικά και το 8 να το κάνω 800, ώστε να έχω εκατοστά και χιλιοστά. Τώρα βλέπω ότι το 800 είναι μεγαλύτερο από το 671, οπότε και το 0,8 είναι μεγαλύτερο από το 0,671. 0,02 στο επόμενο παράδειγμα, 0,12 εκατοστά, ενώ στο δεύτερο αριθμό μου έχω 2 δέκατα.
του βάζω και ένα μηδενικό στο τέλος ώστε να έχω και εδώ εκατοστά, το 20 μεγαλύτερο από το 2, οπότε και το 0,2 πολύ μεγαλύτερο από το 0,02. Στο τελευταίο παράδειγμα έχουμε δύο αριθμούς οι οποίοι αποτελούνται και από ακέραιο αλλά και από δεκαδικό μέρος. Στην περίπτωση αυτή θα σκέφτομαι πρώτα μόνο το ακέραιο μέρος, στην πρώτη περίπτωση έχω το 14, στη δεύτερη το 13, αφού το 14 είναι μεγαλύτερο από το 13 δεν χρειάζεται καν να σκεφτώ το δεκαδικό μέρος. Αυτά από το χαρτάκι μας. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να τα κάναμε όλα αρκετά εύκολα και απλά, να σας βοήθησε, να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος.